Αγαπημένοι φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία μηνιαία πολιτιστική συνάντηση των Ελλήνων Τέχνες που παρουσιάζεται μέσα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ήδη γνωρίζετε, σκοπός μας είναι να προωθούμε και να προβάλλουμε Έλληνες καλλιτέχνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην καρδιά του Λονδίνου. Πάνω στην κυριολεξία, πάνω στην Millennium Bridge, και πίσω μας έχουμε την Tate Modern, όπου θα είναι και το σημείο συνάντησης με την καλλιτέχνηδα για το μήνα Ιούνιο. Καλλιτέχνες του μήνα Ιουνίου είναι η Iris Athanasiadi, αρχιτέκτον, χορογράφος και performer. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι η συμμετοχή της στην παράσταση performance Our Labyrinth του Lee Mingwei, που παρουσιάζεται εδώ στο Turbine Hall της Tate Modern. Ακολουθήστε με για να συναντήσουμε την Ίριδα και να έχουμε μια πολύ όμορφη συνομιλία μαζί της. Μαζί μας και που θα είσαι η καλλιτέχνη του μήνα Ιουνίου για το Ελλήνων Τέχνες. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για τη ζωή σου, τις σπουδές σου, την πορεία σου μέχρι σήμερα? Φυσικά. Θα σου πω ότι ξεκίνησα από αρχιτεκτονική τις σπουδές μου. Αν και έτσι χωρούσαν πάντα στη ζωή μου και τα καλλιτεχνικά γενικά και μουσική έχουν ασχοληθεί πολύ. Σπούδασα αρχιτεκτονική στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο. Και από εκεί μου δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς μπορώ να επιστρέψω σε αυτά που αγαπάω με κέντρο το σώμα πάντα. Οπότε και αυτό με οδήγησε στη χορογραφία από την αρχιτεκτονική με ένα ερευνητικό έργο περισσότερο, το οποίο ξεκίνησε να γεννάει τις καλλιτεχνικές παραστάσεις. Και αυτό κάπως με έφερε στο Λονδίνο, που ήταν και πάντα μια βλέψη που είχα, να ζήσω στο εξωτερικό και εδώ, που συμβαίνουν πάρα πολλά. Και εδώ μου δόθηκε ευκαιρία να πλέξω πραγματικά πολλά πράγματα και να τα κάνω πραγματικότητα. Σου έλεγα και πριν από λίγο, μέσα από μια εμπειρία που είχα με κάποιους αρχιτέκτονες, ένα γκρουπ παιδιών από το Πανεπιστήμιο της Αλικάντε, όπου τους κάναμε εμείς οι ηθοποιοί κάποιο workshop, ότι αισθάνθηκα πως η αρχιτεκτονική είναι ένα μέρος όπου μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τέχνες. Είναι αυτό αλήθεια και πώς το βιώνεις εσύ μέσα από το χορό? Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικά, όπως το είπες, είναι τέχνη που περιέχει τις άλλες τέχνες. Γιατί για μένα, και ειδικά βάζοντας το σώμα στο πρώτο πλάνο, η αρχιτεκτονική μιλάει για το πώς μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο και πώς αλληλεπιδράμε με το περιβάλλον μας, με τους άλλους μέσα σε αυτό. Οπότε και η χαρά είναι ο τρόπος ζωής για τον κόσμο. Και για μένα ήταν πολύ εύκολο να βρω τη σύνδεση μεταξύ χορογραφίας και αρχιτεκτονικής, γιατί και ο χορογράφος, κατά μία έννοια, οργανώνει σχέσεις σωμάτων στον χώρο και οργανώνει και τη σχέση των σωμάτων αυτών με τον χώρο. Οπότε για μένα είναι πολύ έτσι μια παράλληλη πρακτική με την αρχιτεκτονική. Πολύ ωραία. Σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην performance Our Labyrinth του εξαιρετικού καλλιτέχνη Lee Mingwei από την Ταϊβάν, που λαμβάνει χώρα εδώ στο Turbine Hall στην Tate. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την πορεία, για αυτό το ταξίδι? Φυσικά, είναι ένα ταξίδι, όπως το είπες, πραγματικά, και ο καλλιτέχνης αυτός είναι υπέροχος. Είμαι τόσο τυχερή και είναι μεγάλη με αυτή πραγματικά που επιλέχθηκα σε αυτή τη μικρή ομάδα. Είναι τόσο πολυπίκυλο όλη αυτή η διαδρομή που έχουμε ζήσει
γιατί είναι και το έργο πολύ ιδιαίτερο, έτσι, έχει, περιέχει αργή κίνηση, περιέχει στοιχεία διαλογισμού, πρέπει να παρατηρείς τι συμβαίνει γύρω σου και να, να υπάρχεις μέσα στο έργο με όλη την πληροφορία που έχεις από το περιβάλλον και από τους ανθρώπους που το παρακολουθούν. Οπότε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Και εγώ λέω πάντα ότι αυτή η διαδρομή μας έκανε δώρο το χρόνο. Χρόνο με το σώμα μας, με τους άλλους. Και έτσι μια αίσθηση ότι πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτόν τον κόσμο, παρόλο που όλα τρέχουν τόσο γρήγορα γύρω μας. Οπότε ήταν ένα πραγματικό δώρο για μας. Και ο Mingwei λέει ότι είναι δώρο και για τους ανθρώπους που το βλέπουν και το παρακολουθούν αυτή την performance. Ναι, θα σε ρωτούσα ποια είναι η αντίδραση του κοινού που παρακολουθεί αυτή την performance και το feeling που παίρνετε εσείς από αυτούς. Πραγματικά με όσους έχω συνομιλήσει λένε ότι νιώθουν μετά έτσι μια ευεξία, νιώθουν ότι έχουν ηρεμήσει, νιώθουν, κάποιοι έχουν πει ότι νιώθουν σαν να έκανα γιόγκα, ας πούμε, ή μασάζ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα ωφέλη που παίρνουν με τέτοιες πρακτικές είναι πραγματικά αυτό που έλαβαν και παρακολουθώντας την performance αυτή. Και εγώ αυτό το αποδίδω στο γεγονός ότι ξαφνικά ανεβαίνει το κινησθητικό ενδιαφέρον που δούμε, γιατί παρακολουθείς κάποιους χορευτές οι οποίοι κινούνται πολύ αργά, καταλαβαίνεις έτσι την προσπάθειά τους να κινηθούν με το ρύζι και κάπως ταυτίζεσαι με αυτά τα σώματα και οπότε λαμβάνεις και εσύ αυτό που νιώθουμε κι εμείς κάνοντας αυτή την performance, έτσι την δυνατότητα να βρίσκεις το κέντρο σου, να ζεις με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, παρατηρώντας, αφουδραζόμενος τι συμβαίνει γύρω σου. Οπότε είναι κάτι που λαμβάνει και κάποιος που το παρακολουθεί αυτό. Ακούγοντάς, μου ήρθε μία ερώτηση. Πόσο οι ρυθμοί σημερινοί μας απομακρύνουν από την παρατήρηση της κίνησης. Και φαντάζομαι ότι βλέποντας αυτή την performance, αυτό που δηλώνει είναι ότι η αργότητα της κίνησης έχει μια εξαιρετική ουσία, προφανώς. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι με έναν τρόπο του να ρίχνεις λίγο την ταχύτητα, καταλαβαίνεις τη σημασία της διαδρομής, της πορείας, της κίνησης. Οπότε και αποκτάει μια ποιητικότητα, χωρίς να είναι καθ' αυτή καθ' αυτός ο στόχος του έργου αυτού, αλλά κατ' επέκταση γίνεται ποιητικό όταν το αποδίδεις και τη σημασία. Ναι, έχεις δίκιο. Ο δικός σου λαβύρινθος, έχεις βρεθεί ποτέ σε καμιά έτσι δεδελώδη κατάσταση που πώς την εισπέρασες? Μου αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των καλλιτεχνών, για να μην πω όλοι, η πλειοψηφία των καλλιτεχνών βρίσκουν την πορεία του λαβύρινθόδη, γιατί ασχολούμαστε με πολλά πράγματα, γιατί είναι έτσι δομημένα τα πράγματα στα οποία δεν μας επιτρέπουν πολλές φορές την εξειδίκευση πολύ. Οπότε νομίζω ότι πάντα είναι ένα πλέγμα πραγμάτων με τα οποία ασχολούμαστε και κάποια όντως δεν ενώνονται μεταξύ τους τόσο ξεκάθαρα και όλη την καθόλου τη διάρκεια, οπότε πάντα βρίσκεσαι σε ένα λαβύρινθο για τον οποίο δεν έχεις και χάρτη, οπότε κάπως τον γράφεις όσο... Ongoing. Έτσι, όσο κάνεις τη διαδρομή σου. Ναι, βρίσκεσαι άλλα μονοπάτια, ξεμπερδεύεσαι μετά, είναι ένα δυναμικό πλέγμα. Πολύ ωραίο αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, κάπως έτσι είναι για τους καλλιτέχνες. Πιστεύεις λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει μια καθαρή ταυτότητα, δηλαδή να βλέπω ένα έργο και να ξέρω ότι αυτό είναι αυτό, αυτή η ταυτότητα δημιουργείται με τον καιρό, ή ο καλλιτέχνης οφείλει να δοκιμάζει πράγματα? Νομίζω ξεκάθαρα ότι η ταυτότητα δημιουργείται κάπως. Είναι πολύ καλό, θεωρώ εγώ,
για την πρακτική ενός καλλιτέχνη να αναζητά το διαφορετικό και να δοκιμάζει το σύμπες και να ξέρει, να έχει μια διαδικασία στην οποία αναλύει αυτό που έκανε. Στα αγγλικά το λένε reflection, είναι πολύ συγκεκριμένος όρος, το να μπορείς να βλέπεις καλά, ναι, τη διαδικασία σου και κάπως αποκομμένος και από το έργο το ίδιο. Γιατί πολύ, έτσι ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με τα έργα μας και τα θεωρούμε τόσο προσωπικά που είναι δύσκολο καμιά φορά να το κρίνεις επικοδομητικά και χωρίς να... Από αποστασιοποίηση. Έτσι, ακριβώς, να αποστασιοποιήσει από αυτό. Και νομίζω ότι βλέποντας έτσι ένα πιο μακροσκοπικό πλάνο σε βάθος χρόνου, μπορείς να διακρίνεις κάποια στοιχεία χαρακτηριστικά του καλλιτέχνη, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι αυτό ο σκοπός μιας πρακτικής. Ναι. Είμαστε έξω από την Tate αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεται μία Ελληνίδα καλλιτέχνης να συμμετέχει σε μία performance που λαμβάνει χώρα στο Turbine Hall, όπου έχουν παρουσιάσει δουλειές τους πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες και διεθνώς αναγνωρισμένοι. Φυσικά και ο εν λόγω καλλιτέχνης του οποίου την performance συμμετέχει είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν να συμμετέχεις σε αυτόν τον χώρο? Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή, όπως ανέφερα και πριν. Και νομίζω ότι ο χώρος έχει αυτή την ενέργεια, να πούμε έτσι, ότι έχουν παρουσιαστεί όντως σημαντικά έργα εκεί πέρα και θα συνεχίζονται να παρουσιάζονται σημαντικά έργα. Οπότε και νιώθεις ένα δέος κάποιες φορές, σαν όπως πας έναν ιερό ναό ή κάποιο αρχαίο ναό, νιώθεις έτσι ότι πρέπει να πάρεις μια αναπνοή πριν. Ναι. Πριν βρεθεί στο χώρο. Αλλά ταυτόχρονα κάνοντας την performance κάθε μέρα, το οικειοποιείς λίγο περισσότερο. Οπότε εκεί πάλι θέλει μια αποστασιοποίηση, όπως είπαμε πριν. Ότι αυτός ο χώρος είναι αυτός και ξέρεις να ξαναπείς λίγο σε αυτό που συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι ο χώρος είναι και οι άνθρωποι και η κατάσταση που συμβαίνει και η ενέργεια των ανθρώπων αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επιτεύγμα μια Ελληνίδα performer, χορογράφος να βρίσκεται μέσα στην... να παρουσιάζει δουλειά της μέσα στην Tate. Αυτό πόσο έχει γίνει γνωστό στο ελληνικό κοινό, στα media, εδώ στο κοινό του Λονδίνου, έχει γίνει γνωστό? Η Tate είναι... Έτσι. Γιατί η Tate Modern είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες γκαλερί μοντέρνας τέχνης στον κόσμο, αν η δεύτερη ίσως μετά τη MoMA θα έλεγα. Αλλά πόσο έχει γίνει αυτό, έχει επικοινωνηθεί, έχει γίνει γνωστό αυτό στο ελληνικό κοινό, στην Ελλάδα, ότι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης παρουσιάζει το έργο της εδώ? Θα νομίζω ότι επειδή είπες και εσύ ότι είναι πραγματικά η δεύτερη, ουσιαστικά πιο πολύ γνωστή γκαλερί στον κόσμο, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πιο γνωστό έτσι ότι μια Ελληνίδα συμμετέχει σε αυτή την performance. Πέρα από κάποιες συμμετέχεις, δεν ξέρω αν έφτασε, γιατί νομίζω ότι θέλει και λίγο καιρό. Παρόλο που επικοινωνούμε πολύ γρήγορα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι είναι λίγο σαν οστικό κύμα που θέλει λίγο χρόνο για να φτάσει σαν πληροφορία. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει έχει τελειώσει η παράσταση, γιατί και εμείς το μάθαμε λίγο αργά. Αλλά μέχρι να φτάσει έχει τελειώσει η παράσταση. Υπήρξε ελληνικό κοινό που ήρθε να δει την performance αυτή εδώ στο Λονδίνο? Ήρθαν να σε βρουν μετά? Υπήρξε και ελληνικό κοινό και για μένα μεγαλύτερη έτσι ευχαρίστηση είναι ότι το βλέπανε άνθρωποι που δεν με ήξεραν και εκ των υστέρων μάθαιναν ότι είτε από κάποιο γνωστό τους που δεν μένει εδώ αλλά το προτείνανε, είτε από κάποιο γνωστό που ήρθε και το είδε και πάλι το προτείνανε. Και έτσι κάπως σαν να συνέδεαν τα κομμάτια του puzzle, ας πούμε, και το βλέπανε.
και ναι, όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή με βρίσκανε μετά και μου λέγανε ότι είναι πολύ χαρούμενοι. Νιώθουν έτσι ότι κάποιος τους εκπροσωπεί, ας πούμε. Ναι, ναι, σαν... με κάποιο τρόπο. Ναι, έτσι ακριβώς. Τέλειο, πολύ ωραία. Τι αποτελεί για σένα πηγή έμπνευσης? Για μένα οι άνθρωποι κυρίως, ο τρόπος που, που συμπεριφέρονται, που, που ζουν ουσιαστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ τους ανθρώπους. Τυχαία κάθε μέρα, είτε στο περπατώντας έξω, είτε στο, στα μέσα μεταφοράς. Και προσπαθώ κάθε φορά να καταλάβω λίγο πιο κοντά τις ιστορίες τους, το πώς μπορούν να νιώθουν, το από πού προέρχονται. Για μένα αυτή η κάπως ψυχογραφική διεργασία είναι πολύ μεγάλη έμπνευση. Ο ελληνικός πολιτισμός πόσο επηρεάζει τις δουλειές σου? Αυτή είναι επίσης μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση, θεωρώ, γιατί είναι μια αναζήτηση για μένα αυτό. Επειδή εδώ πέρα θεωρώ ότι έχω έρθει πρόσφατα, δηλαδή είμαι 4-5 χρόνια εδώ. Νομίζω οπότε νιώθω ακόμα καινούρια, να το πω έτσι. Νομίζω ότι την ελληνικότητα την κουβαλάμε όλοι, θέλουμε δεν θέλουμε, και είτε επιλέγουμε να βγει πιο προς τα έξω, να εξωτερικευτεί λίγο παραπάνω, είτε είναι κάτι προσωπικό δικό μας. Οπότε σαν αναζήτηση και προσπαθώντας να βρω και εδώ που ανήκω και πώς μπορώ να ανήκω και εδώ, στο Λονδίνο, είναι αρκετά πολύπλοκο, νομίζω. Και σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι αισθητικά υπάρχει στα έργα μου. Ακόμα όχι, θα έλεγα, πολύ συνειδητά σε επίπεδο επιλογής. Ναι, σε επίπεδο, ας πούμε, ιδέας και χαρακτήρα, αλλά σίγουρα υπάρχει αισθητικά και από προσλαμβάνουσες από την ιστορία, την μυθολογία, από καλλιτεχνικά, δηλαδή ελληνικά, που υπάρχουν μέσα στους αιώνες. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που με ενδιαφέρει να το διερευνήσω και μέσω κάποιων έργων αυτό. Αν έπρεπε να επιλέξεις ανάμεσα σε χορό, αρχιτεκτονική ή performance και σου λέγανε ένα πράγμα θα επιλέξεις, ποιο είναι αυτό που η καρδιά σου δεν μπορεί να αφήσει στην άκρη? Κοίτα να δεις, έχω βρει ένα πολύ ωραίο τρόπο να τα συνδυάζω τα τρία, γιατί πραγματικά για μένα δεν είναι από κομμένα το ένα από το άλλο. Οπότε με βάση την αρχιτεκτονική που οργανώνει και ερχόμενοι στο χώρο που χρησιμοποιείται το σώμα σε βασικό μέσο και με μια performance η οποία έχει μια εξωτερικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, γίνεται ένα συνδυασμό των τριών χωρίς να πεις ότι είναι αυτό, είτε αυτό, είτε αυτό. Δηλαδή, αντί να τα διαχωρίζεις, βρίσκεις κοινές σε μια κοινή αφετηρία και μια κοινή πορεία. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ότι δεν μπορώ και δεν θα ήθελα. Ήμουν σίγουρη για αυτή την απάντηση, αλλά είπα θα το ρωτήσω. Ναι. Ναι, τέλεια. Θες να μας πεις για τα μελλοντικά σου σχέδια? Μάλλον πριν μου πεις για τα μελλοντικά σου σχέδια, θες να μου πεις ένα στίγμα που θεωρείς ότι έχουν οι δουλειές σου? Θα σου πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και κομμάτια της πρακτικής μου σαν ερωτήματα, ας πούμε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν οι αισθήσεις πέραν της όρασης στα έργα μου. Και πολλά από αυτά έχουν παρουσιαστεί σε εντελώς σκοτεινούς χώρους, για παράδειγμα. Και μέσω αυτή, γιατί θεωρώ ότι η σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολύ οπτικοκεντρική. Οπότε και κάπως οι υπόλοιπες αισθήσεις ευθύνουν. Και με τις παραστατικές τέχνες νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο ευκαιριών του να δείξουμε πόσοι άλλες αισθήσεις μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο. Αλλά με αφορμή αυτό, έχω αρχίσει πάρα πολύ να προσανατολίζομαι προς έργα τα οποία είναι πιο προσβάσιμα. Και τελευταία δουλεύω πολύ με μια ομάδα, με έναν οργανισμό μάλλον. Είναι το Royal Institute
έργα μαζί. Και που θα είναι στην ίδια σειρά, ας πούμε, των έργων που έκανα. Απλά έτσι κάπως εμπλουτισμένα με, με μια μεγάλη κοινότητα που συνήθως είναι παραμελήτες στα έργα, στις παραστάσεις. Είναι μια μορφή αντίστασης αυτός ο τρόπος εργασίας μέσω της τέχνης σου. Μια μορφή αντίστασης, ας πούμε, και από την performance αυτή που είναι μια μορφή αντίστασης στην καταιγιστική ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα πάντα. Η αργή κίνηση είναι μια μορφή αντίστασης, το σταματάω να είμαι σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που όλα είναι οπτικά και αυξάνω τις δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιπες αισθήσεις για έναν καλλιτέχνη. Θα σου πω πώς θα το έθετα εγώ. Επειδή η αντίσταση χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και ίσως είναι το υπόλοιπο, το δεύτερο κομμάτι το οποίο τραβάει προς τα εκεί, νομίζω είναι η αναζήτηση μιας ισορροπίας. Mm-hmm. Θα το έλεγα έτσι, γιατί είναι σαν να είσαι ένας βράχος μέσα στο ποτάμι, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη ροή, γρήγορη, και εσύ δεν θέλεις να κολυμπήσεις ανάποδα από τη ροή, απλά είσαι εκεί σταθερός σε αυτά που πιστεύεις και σε αυτά που πρεσβεύεις και το νερό μπορεί να περάσει από δίπλα σου, από πάνω σου, όταν σε αλλάξει. Πολύ ωραία. Θες να μου πεις ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια? Υπάρχει κάποιο project που ετοιμάζεις και που θα δούμε άμεσα? Υπάρχει ένα έτσι πιο μακροσκελές project, το οποίο θα το δουλέψω, το δουλεύω μάλλον ήδη από πέρσι το καλοκαίρι και θα εξελιχθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, το οποίο είναι installation. Και για το οποίο δουλεύουμε με το charity αυτό, το Royal Institute που ανέφερα. Έχει να κάνει πάλι με πολυπροσωπητηριακή εμπειρία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Αλλά επειδή είναι έτσι μεγάλης κλίμακας έργο, είναι πιο αργή όλη η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποιήσεις. Πολύ ωραία. Ήρης, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και όπως τα σχεδιάζεις και ακόμα καλύτερα τα πράγματα στη ζωή σου, να βρίσκεις συνεχόμενα τρόπους έμπνευσης, να είσαι πολύ δημιουργική όπως είσαι και να συνεχίσεις να είσαι και κάθε καλό στη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και για το βήμα που μου δίνετε. Να είσαι καλά. Αγαπημένοι φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλη μία μηνιαία εκπομπή των Ελλήνων Τέχνες, αυτή τη φορά με καλεσμένη μας την Ίριδα Αθανασιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαστε καλά και στο επανειδήν.